Σε μόλις 9,3% ανήλθε η ανεργία στην Κρήτη το Μάιο, την ώρα που το γενικό ποσοστό σε επίπεδο χώρας άγγιξε το 17,2%. Είμαστε μια περιφέρεια, η οποία είμαστε τυχεροί που είμαστε κριτικοί. Γιατί προσφέρει, ειδικά στο οικονομικό κομμάτι, πολλές πτυχές ανάπτυξης. Με τα τελευταία στοιχεία είδαμε ότι η Κρήτη έχει το πιο χαμηλό ποσοστό σε ανεργία. Αυτό όμως πρέπει να το δούμε και λίγο ποιοτικά. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Μάιο του 2019 ανήλθε σε 3.922.991 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 815.166 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.198.741 άτομα. Έχει η Κρήτη ένα ισχυρό πολιτισμικό τομέα, το οποίο δημιουργεί πολλές υπεραξίες στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα, δηλαδή στη συσκευασία και στις μεταφορές. Έχουμε ένα πολύ δυνατό τουρισμό, που προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οι κλάδοι του επισιτισμού και του τουρισμού είναι αυτοί που ρίχνουν κυρίως τα ποσοστά της ανεργίας στην Κρήτη. Ναι, πραγματικά η ανεργία πέφτει στην Κρήτη εξαιτίας του τουρισμού. Από εκεί και μετά πρέπει να δούμε τις μορφές απασχόλησης που επικρατούν. Αυτό το φαινόμενο της ημιαπασχόλησης για την αποφυγή των κυρώσεων του νόμου από τους εργοδότες θα πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρά. Όπως τονίζουν οι φορείς της εργασίας, η μείωση της ανεργίας δεν έχει γίνει σύμφωνα με ένα αναπτυξιακό σχέδιο, αλλά γιγαντώνοντας τις ευέλικτες μορφές εργασίας, βάλλοντας ουσιαστικά εναντίον της ίδιας της απασχόλησης. Και από τους ελέγχους ακόμα που γίνονται μέσω των ελεκτικών μηχανισμών, που πραγματικά φαίνεται ότι η υποδηλωμένη εργασία, ειδικά στον επισιτισμό τουρισμό, φτάνει το 70%. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εκρηκτικό ποσοστό της τάξης του 20%, όπου εργάζονται, δηλαδή υπάρχουν εργαζόμενοι, δηλώνονται εργαζόμενοι, αλλά τα εισοδήματα που λαμβάνουν είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτό είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο. Όχι μόνο για το θέμα της εργασίας, είναι για την εθνική οικονομία, είναι για τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι ένα ντόμινο που πραγματικά πρέπει να το δούμε. Το τελευταίο καιρό έχουμε γίνει αποδέχτες καταγγελιών ότι πίσω από το τουριστικό προϊόν, το οποίο στον πελάτη είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ καλό, κρύβονται συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν μας τιμούν σαν χώρος. Έχουμε γίνει αποδέχτες καταγγελιών για ξυλοδαρμούς, για όπλο, για απειλή εναντίον της ζωής, αλλά και bullying τη διάρκεια της εργασίας. Εμείς θέλουμε πραγματικά να πέφτει η ανεργία, αλλά όχι εις βάρος της πραγματικής απασχόλησης.